πάμε να μιλήσουμε έτσι να κινηθούμε σε αυτοδικητικό και τουριστικό μοτίβο. Όλα συνδυάζονται σε αυτή την περίπτωση γιατί μιλάμε για το Δήμο Χερσονήσου θα μιλήσουμε. Και μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι. Τουριστικό θα έλεγα. <laughs> το αυτοδικητικό μένει, παραμένει, δεν χάνεται. Το mm -hmm. τουριστικό όμως... που το ζούμε μπροστά μα. Πώ έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι στη Χερσόνησο, Τολμώ ναι, να πω ότι όλη η περιοχή είναι πλέον σε μία εγκρήγορση. Υπάρχει κίνηση, δραστηριότητα, οι αφίξεις έχουν πολλαπλασιαστεί. Αρχίζει να μπαίνει η αρχή της καρδιάς της τουριστικής περιόδου και με τα προβλήματα και με τους πολλούς επισκέπτε και με τη δραστηριότητα. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ετοιμότητα, είμαστε εδώ, να ανταποκριθούμε και στι προκλήσεις και στα μεγάλα προβλήματα. Η πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί, εμεί είμαστε παρόντε μαζί με τι τοπικέ υπηρεσίε και προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη την παραμονή των ξένων και των τόπιων επισκεπτών. Τουρισμό έχετε λοιπόν, έχουμε. Και, κύριε Δοξαστάκη, λεφτά αφήνουνε. Ναι. Τυρουμένο των αναλογιών και γνωρίζοντα ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μόνο μια αριθμητική διεύρυνση-αύξηση, αλλά και μια σταθερότητα σε σχέση με την κατανάλωση, δεν πρέπει να είμαστε γκρινιάριδε. Θεωρώ ότι καταγράφεται σημαντική οικονομική δραστηριότητα, γίνεται διασπορά αυτού του εισοδήματο και βεβαίω υπάρχει απασχόληση, αν και πλέον η απασχόληση είναι ζητούμενο από την άλλη πλευρά. Πού θα βρούμε να απασχολήσουμε, Όχι που θα βρούμε εργασία. βρουμε εργασιες σωστο και αυτό. Φτάνουν σε εσά το Δήμο και ζητούν βοήθεια για αυτό το κομμάτι, Δήμαρχε. Οι, το οι, οι, λένε, οι επιχειρηματίες, εν πάση Δεν θα το έλεγα. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες διακρατικέ, Έχει γίνει παρέμβαση κρατική. Πολύ μεγάλε εταιρείε έχουν αρχίσει να φέρουν τέτοιο κόσμο, ο οποίο πραγματικά στελεχώνει, υποστηρίζει mm -hmm. όλε τι υπηρεσίε τουριστέ, Αλλά θεωρώ ότι το μέλλον, η επιδίωξη θα πρέπει να είναι μια σωστή προετοιμασία, μια εκπαίδευση, ένα εργατικό δυναμικό, το οποίο και θα αμείβεται, αλλά και θα παρέχει υπηρεσίε αντάξει και εισάξει αυτών που πληρώνουν οι ξένοι. Mm. Τώρα, Δήμαρχε, βεβαίω, έχουμε και κάποια παρατράγουδα πώς να το πούμε, Ενώ mm. εννοώ με την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου για τις παραλίες. Ε, σας ήρθε τώρα και ένα έγγραφο, αλλά ήρθε όχι πριν την τουριστική περίοδο, μεσούς ουσιαστικά τη της περίοδου, για να ξυλώσετε εσείς ομπρολοκαθίσματα από κεντρικές παραλίες, να σφραγίσετε χώρους. Για εξηγήστε μας λίγο ακριβώς. Θα ήθελα να πω ότι καταρχήν η προσέγγιση του νέου νόμου είναι σωστή. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την υπερεκμετάλλευση mm. των παραλιών. Παραλίες σε όλο είναι κοινόχρηστα πράγματα. Καταρχήν ανήκουν στον κόσμο. Η απρόσκοπτη χρήση είναι δεδομένο και ζητούμενο. Μπήκε μια τάξη. Εκεί που άλλαξαν τα δεδομένα είναι ότι στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα χωρίς να διαπιστώνουμε τις πραγματικές του καταστάσεις και συνθήκες, οδηγούμαστε σε ρυθμίσεις οι είναι αποτελεσματικές. Δηλαδή, δεν μπορεί πραγματικά, ενώ βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, να λαμβάνονται μέτρα τα οποία αφενός πλήττουν τον τουρισμό, αφετέρου δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα και αφήνουν πίσω μόνο δυσφήμιση. Θέλω να σα πω ότι αυτή μα η αντίδραση, αυτή η εναντίωση την οποία προέβαλα, φαίνεται τελικά να δικαιώνεται και από την επίσημη τοποθέτηση του Σώματο Επιθεωρητών, mm -hmm. όπου αναφέρουν ρητά και κατηγορηματικά ότι δύναται να συνδράμει η τοπική αυτοδιοίκηση και όχι υποχρεούται mm -hmm. να πράξει. Διάφορε καταστάσει οι οποίε θα οδηγήσουν σε αδιέξοδα. Δηλαδή, ο άλλο απολαμβάνει τον μπάνιο του, mm. δεν μπορεί να τον ενοχλεί, να του πει: Σήκω να πάρω την καρέκλα, <laughs> να μετατοπίσω, <laughs> να κρεμίσω, να καταδαφίσω. Πολύ σωστά κι αυτά, αλλά σε άλλε εποχέ, σε άλλου χρόνου, με άλλε διαδικασίε και όταν πρέπει. Ε, βέβαια. Και όχι παρουσία κοινού έτσι, μεταξύ μα. Τώρα είπατε τη λέξη παρατράγουδα και εγώ θα γυρίσω λίγο πίσω. Έχουμε κατά καιρού δει στο ρεπορτάζ, έχουμε καταγράψει να υπάρχουν παρατράγουδα ε, τι νύχτε κυρίω. Ε, έχουμε τέτοια φαινόμενα φέτος με, ε, με, τουρίστες που είναι κομματάκι περισσότερο φασαριόζοι πούμε από το κανονικό. Η νεολαία εξωστρέφει ή εξωτερικεύει πράγματα τα οποία λόγω της πίεσης του χειμώνα, της διαδικασίας της μάθησης έρχεται ως τουρίστας να ξεσκάσει. Υπήρχαν προβλήματα στο παρελθόν, θεωρώ όμως ότι υπήρξε παρέμβαση, μια σωστή προετοιμασία, λειτουργία Υπάρχει νέος κόσμος τώρα, δεν έχουν αφηχθεί ακόμα οι Ολλανδοί, mm. υπάρχουν Εγγλέζοι, υπάρχουν Ισραηλινοί. Mm. Θεωρώ όμω ότι δεν εκφεύγουν των ορίων. Δεν έχουμε παρατράγουδα, δεν έχουμε ακραίε καταστάσεις, άλλου είδους προβλήματα έχουμε. Έχουμε μια αλόγιστη, θα έλεγα, προσπάθεια κατάληψης, κατάκτηση των πάντων. Το κέρδο πολλέ φορέ μα οδηγεί σε ασύμετρε επιδιώξει. Αλλά θεωρώ ότι με την παρέμβαση και τη αστυνομία και των αργών και όλων εμά, αλλά κυρίω και του αυτοπεριορισμού, γιατί πλέον έχει αποκτηθεί μια επαγγελματική συνείδηση στην ευρύτερη περιοχή, χρόνια πλέον στον τουρισμό, 50 uh -huh. χρόνια, θεωρώ ότι σιγά σιγά ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθο, τι είναι αυτό που ωφελεί. Και την αυτό που τελικά συμφέρει για όλου. Ακριβώ. Και... Αστυνόμευση υπάρχει τώρα, ε, ενισχύθηκε γιατί αρκετά τα προηγούμε... το αστυνομικό τμήμα φέτο. Ήρθαν 25 άτομα και δόκιμοι αστυφυλάκε και μόνιμοι αξιωματικοί. Υπάρχει μια καλή παρουσία, καλή συνεργασία και με τον αστυνομικό διευθυντή. Μάλιστα, απόψε θα υπάρξει μια επίσκεψη στην περιοχή η οποία θα έχει να κάνει όχι μόνο με την απλή παρουσία, αλλά να δούμε όλοι από κοντά τα προβλήματα. Α, επίσκεψη όλοι μαζί, δηλαδή τύπου κλιμάκιο, α πούμε, ή θα κάνουν ντουο η αστυνομία που λέμε. Όχι, όχι τέτοιου είδου. Έχω καλέσει εγώ του επικεφαλεί στον ομό, σε σχέση με την αστυνόμευση, να δούμε από κοντά, να συζητήσουμε στο Δήμο και να δούμε και την εικόνα τη νύχτα, την οποία πρέπει να γνωρίζουμε όλοι. Εξαρτηθεί. Δεν είναι τώρα να Γιατί πρέπει να κάνουμε και δουλειά σου. Να εκπαιδεύσουμε και λίγο. Αυτοψία, δηλαδή. Α το πούμε και. Μία επίσκεψη, παρουσία και να δούμε τα προβλήματα εκ του συστάδιν που λένε. Καλά, το πω. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξή. Κατ' τουριστικό Δήμο είστε. Ο κόσμο έχει έρθει και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Νεράκι έχουμε, <Ρι> από νερό πώ πάμε. Πολύ δημάκε. σωστή ερώτηση. Γνωρίζετε όλη τη στενότητα αυτού του φυσικού πόρου, τη ξηρασία, τη έλλειψη, τη μη υδροδότηση από το φράγμα όπως σε λέμε. Προσπάθειά μα είναι να επεκτείνουμε δίκτυα, να διασυνδέσουμε δίκτυα, να αυξήσουμε παροχέ, να βρούμε νέε υδροδοτικέ πηγέ. Αρχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε κάποιο πρόγραμμα υδροδότηση εκεί όπου τα δίχτυα από μόνα τους δεν επιτρέπουν mm -hmm. την ομαλή ροή του νερού. Θέλω να πιστεύω ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια, με την υποστήριξη του προσωπικού του επιστημονικού που διαθέτουμε και όλου του λοιπού προσωπικού της ΔΕΙΑΚ, αλλά και των υπηρεσιών του Δήμου, θα αμβλύνουμε, θα περιορίσουμε και εν τέλει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Mm -hmm. Ήδη δηλαδή και σήμερα ρίξαμε νέες πηγές μέσα στα δίχτυα, Έχουμε όμω σήμερα μια τεράστια ζημιά στον αγωγό του Ηρακλείου, ναι. που θα πρέπει τη διάρκεια τη νύχτα απόψε να αναδειχθεί, και αυτό επηρεάζει και την περιοχή μα και mm. το Ηράκλειο. Είναι αυτέ οι έκτακτε καταστάσει. Έχουμε συχνέ διακοπέ στη ΔΕΗ, και αυτό δημιουργεί μια υστέρηση, αναπλήρωση που mm. χρειάζεται χρόνο, και στο τέλο υπάρχει μια ισοσορ... ισορροπία σε σχέση με το σύστημα. Για ροέ, εσά εντοπίζετε. Πάντου υπάρχουν. υπάρχουν. Δυστυχώ έχουμε παλιά δίχτυα, έχουμε και τα σύγχρονα δίχτυα παρά το ότι με την τηλεμετρία την οποία διαθέτουμε παρακολουθούμε τα πάντα μέσα από κεντρικά συστήματα και ξέρουμε πού έχουμε πρόβλημα, πού έχουμε πάρκια και πού μπορούμε mm. να αλλάξουμε τη ροή για να προγραμματίσουμε καλύτερε συνδίκε. Από το φράγμα, όπω λέμε τώρα, τι παίρνει ο Δήμο Ελάχιστη. Ο Δήμο και ο Δήμο Αγίου Νικολάου θα πάρουν καθ' όλη τη διάρκεια τη περίοδου 1.089.000 κυβικά. Mm. Και, και ο Δήμο Ο καθένα. Και, ο Δήμο Ηρακλείου 2,5 με 3 εκατομμύρια. Ναι, πολύ να Αντιλαμβάνεστε είναι ναι, πολύ ναι. μιλάμε για μηδενικέ απολύψιμε ποσότητε. Άρα θα πρέπει να στραφούμε σε άλλε πηγέ, τι παραδοσιακέ ή τι εναλλακτικέ, για να δούμε πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Άιστε. Είναι φοβερό βέβαια. Είναι αυτό. τεράστιο Είναι το μέση... ζήτημα. Ε, ναι. Είναι αυτό το οποίο συζητούμε όλοι για τη φέρουσα ικανότητα μια περιοχή. Mm. Τελευταία βλέπει το φω τη δημοσιότητα το ζήτημα που αφορά τον ύπερτο τουρισμό. Ε, Βλέπετε τι γίνεται στη Βαρκελόνη, τι γίνεται στη Σαντορή. <σχει> τη Μαγιόρκα Έχουμε <σχει> <σχει> Το βήμα <σχει> τη Κυριακή κατεξοχήν εξήντλησε αυτό το θέμα. Υπάρχει η έλλειψη πόρων. Αρχίζει να γίνεται ο βίο αβίωτο. Οι παρεπιδημούντε, οι ντόπιοι, οι θαγενεί διαμαρτύρονται. Mm. Έτσι που είχαν μια ισορροπημένη ζωή, πάμε σε ακραίε καταστάσει εκμετάλλευση. Όλα αυτά χρειάζονται βασικά έργα υποδομή. Τώρα, ένα λεπτό. Αλλά... Αυτή τη συζήτηση στο Δήμο Χερσονήσου την κάνετε αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι δεν βρισκόμαστε στην ναι, φάση αυτή. Με ακόμα, δεδομένο όμω ότι. Αλλά μα υποτίθετο... προβληματίζει πάρα πολύ. Ναι. Εμένα, δικά με προβλημάτισε μια πολύ σοβαρή μελέτη από τον. Γύρω Δεκλερή, τον πρώην Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατεία, mm -hmm. ο οποίο μέσα από μια συστημική ανάλυση προσπάθησε να προσεγγίσει την έννοια τη φέρουσα ικανότητα. Mm -hmm. Και βιώσιμο τουρισμό συναρτάται και συνδέεται με τη φέρουσα ικανότητα, γιατί οι δρόμοι, οι φυσικοί πόροι, όλα αυτά δεν είναι αναπαρκία, Όχι, έχουν έχουν περιορισμένοι. Είναι επεπερασμένοι οι πόροι μα. Ακριβώ. Ναι, ακόμα... Και όταν πάμε στο άλλο άκρο, δημιουργούμε. Και αυτό που αφορά την περιβαλλοντική κρίση και την τροτότητα και σε σχέση με. Μια ισορροπία το... χρειάζεται Α, Το οικοσύστημα, όταν υπέρμετρα παραβιάζεται ή πλήττεται, δημιουργεί καταστάσει ανεξέλεγκτη, mm -hmm. οι οποίε είναι ζημιογόνε. Οπότε ο σχεδιασμό για το από εδώ και πέρα αλλάζει. Αυτό το οποίο δήμα... μπορώ να πω είναι ότι ξεκινούμε μία προσέγγιση μελέτη και στροφή προ τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη να χαρακτηριστούμε με πράξη τη Υπουργού Τουρισμού βιώσιμο τουριστικό προορισμό, γιατί συγκεντρώνουμε όλα τα χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να περιοριστούν οι κλίνε. Που σημαίνει ότι το, το βιώσιμο, τι, τι ακριβώς ακριβώ σημαίνει, δηλαδή τι περιλαμβάνει. Πέρα από τα τις πεντάστερα. Μορφέ. Περιλαμβάνει παρεμβάσει που αφορούν την προσπελασιμότητα, την προσβασιμότητα, την διασύνδεση, την κυκλοφορική άνεση μέσα στην περιοχή. Την ανάδειξη φυσικών πόρων, περιβαλλοντικών πόρων, να μην καταστρέφουμε αλλά να ανανεώνουμε τους πόρους. Άρα, ήπιες μορφές τουρισμού οι οποίες προσθέτουν, ανανεώνουν και δεν καταστρέφουν. Δεν ξεριζώνουν και δεν προχωρούν παρακάτω. Mm -hmm. Γιατί η κατάκτηση της παραλίας με χτίσματα και κάθε λογική δραστηριότητα αντιλαμβάνεστε ότι αποκόπτει και την πρόσβαση και σε σχέση mm -hmm. με την ανανέωση του φυσικού περιβάλλοντος και σε σχέση με κάποια άλλα φυσικά φαινόμενα, τον αερισμό. Την προστασία των ακτών κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο και στα έργα υποδομή. Τα απαραίτητα, που συνδέονται ναι. με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ακριβώ. Πριν πάμε ας πούμε, στο ΒΟΑΚ, πάμε λίγο στο μέσα στη Χερσόνησο, στο παραλιακό Επίσης. μέτωπο και Έχουμε ένα μεγάλο έργο εκεί εδώ ξαστέκι. Είναι η μεγάλη αγωνία μα, είναι το μεγάλο μέλημά μα, είναι η μοναδική ευκαιρία μα. Είναι ένα έργο στο Ταμείο Ανάκαμψη. Υπάρχουν δυστυχώ πάρα πολύ δύσκολε, φιχτέ και mm -hmm. πολύ χρονοβόρε διαδικασίε. Το παλεύουμε, το προσπαθούμε. Είναι κοντά μα και συνεπικουρούν και Υπουργό Πολιτισμού και Υπουργό Εμπορική Ναυτιλία. Ολοκληρώνουμε τι οριστικέ μελέτε στο επόμενο διάστημα και ξεκινάμε τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων. Αν καταφέρουμε αυτό το έργο να ξεκινήσει, το οποίο μπορώ να σα πω ότι πρόσφατα με απόφαση τη κυβερνητική επιτροπή ενετάχθη στα μεγάλα έργα τη χώρα. Mm -hmm. Εξελίσσεται από το Ταϊπέδη, υπάρχει μια διαδικασία. Που προκειμένου ένα έργο να οριμάσει να προχωρήσει γρηγορότερα, εξαιτία τη έλλειψη κάποιων φορέων που διαχειρίζονται έργο τεχνικών υπηρεσιών, να αναλαμβάνει το κράτο το ΤΑΙΠΕΔ τα οριμάζει, τα προχωρεί, τα δημοπρατεί, τα εκτελεί και τα παραδίδει. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Έχει γίνει η πρώτη διαβούλευση. Θα συνεχίσουμε τη διαβούλευση με του επαγγελματίε. Δεν θέλουμε να πλήξουμε του επαγγελματίε. Mm -hmm. Θέλουμε να του προσφέρουμε αυτό που λέγαμε πριν. Ένα νέο προϊόν, μια νέα υποδομή. Βεβαίω να υπάρχει χρήση. Θα υπάρχει ο περίπατο. Θα υπάρχει η θέα προ τη θάλασσα. Η απόλαυση αυτή τη φυσική ομορφιά. Έργο σύγχρονο, βιώσιμο και με κλιματολογικέ συνθήκε και με όρου βιωσιμότητα. Αλλά κυρίω να προσφέρει. Και όμω με τα καταστήματα, δύο. τι θα γίνει τώρα. Τα καταστήματα θα αναπτύξουν χώρου μπροστά στην πρόσωψή του mm. για να μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά του. Θα υπάρξει ζώνη η οποία σε έκτακτη ανάγκη θα διέρχονται τα οχήματα. Εκτάκτου ανάγκη πυροσβεστική ή ασθενοφόρο τροφοδοσία, και μπροστά θα υπάρχει η ζώνη εκείνη που θα υπάρχουν τα καθιστικά, ο περίπατο mm -hmm. και η θέα προ θάλασσα. Oh. Θεωρώ δηλαδή ότι όλε οι χρήσει, χωρί σύγκρουση και ανταγωνισμό, μπορούν να συνεπάρξουν και μπορούν να δώσουν το καλό αποτέλεσμα. Mm -hmm. yeah. Αυτό σε ό,τι αφορά το λιμάνι. Εγώ το ξέρετε ότι έχω μια αιμονή Δελειά. με τα βόρεια, με τα πάνω και με τα, και με τα χωριά μα. Εκεί είναι, χωριά... το Εκεί είναι το μέλλον. Ωραία. Εκεί είναι ο φυσικό πλούτο. Θεωρώ ότι το νέο αεροδρόμιο θα τα αναδείξει. Mm. Θα τα βάλει σε μία λυσίδα κομβικής σημασίας ανάπτυξης, εκτόνωση. Δεν μπορεί η παραλία να δεχθεί όλη αυτή την υπέρμετρη αύξηση που θα προκύψει από το νέο αεροδρόμιο. Αν με το καλό το 2027, γιατί βλέπω κάποια ζητήματα να εμφανίζονται. Opa, μικρά όπως, όπως, για πείτε. Για παράδειγμα, <laughs> υπάρχει μια αγωνία σε σχέση με την εξέλιξη του έργου, γιατί ξέρετε δεν υπάρχουν χέρια, δεν υπάρχει σχετικό ναι, δυναμικό, στά. είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, έχει δυσκολίε στην ηλεκτροδότησή του, θα πρέπει να κατασκευαστεί σύντομα ο σταθμός ανεφοδιασμού, mm -hmm. θα πρέπει να δούμε την πρόσβαση. Ο Βόακ, εγώ που πάρα πολλέ φορέ το έχω επισημάνει και θα το καταθέσω και γραπτό, θεωρώ ότι στην πλήρη ανάπτυξη του ξεροδρομίου το Ηράκλειο Χερσόνησο θα γίνει αστικό δρόμο. Θεωρώ θα υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζι. Τεράστιο. Πώ θα διαχειριστεί τεράστια οχήματα τροφοδοσία. Χωρί μέσο σταθερή τροχία, με, τέση, με τόση ζήτηση και ανάγκε, χωρί εναλλακτική βέβαιη χάραξη. Κατασκευή ενό νέου δρόμου mm -hmm. Αλλά θεωρώ ότι για να αποφύγουμε όλα αυτά Τουλάχιστον το κομμάτι που αφορά Επισκοπή, Γάλλη, Πεγαλή, Φασμάρη, Καστέλια, Α, τον παλιό δρόμο Ο το κύριος είναι. δρόμος Στον οποίο θα κινούνται τα φορτηγά Τα βιτία, τη τροφοδοσίας Για να βλύνουν το πρόβλημα mm -hmm. Κατά τα άλλα ο δρόμο πάει πολύ καλά, προχωρεί. Ναι, αλλά αυτό ο δρόμο που λέτε, κύριε <coughs> Δοξαστάκη, για ναι. να, γιατί χρειάζεται σημαντική αναβάθμιση. Βεβαίω. Ε, εκεί όμω είμαστε σε πολύ πρώιμο Γίνεται μελέτη, ναι, είμαστε κρίτη, Σε, φάση μελε, και... μελετών. Αυτά γίνονται γρήγορα. Αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, κύριε Δουξαστάκη, δήμαρχε. Γίνει... Γιατί ξέρουμε πολύ καλά λέμε. ότι εάν πέρα. περπατήσει όπω λένε οι προβλέψει στο αεροδρόμιο, θα γίνει ο ΒΟΑΚ 62 μαρτύρων. Έτσι θα είμαστε και ειδικά το Ηράκλειο χερσόνησο με δύο λωρίδε μόνο, εγώ το βλέπω με τα βεβαιότητα ότι θα αντιμετωπίσει πολύ σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχει εναλλακτική σύνδεση από τα πεζά, υπάρχει μελέτη, δεν ξέρω αν υπάρχουν οι πόροι, αν έχουν δεσμευτεί οι πόροι. Έχω όμω την πεποίθηση ότι η Τέρνα, μια πολύ σοβαρή εταιρεία και με την υποστήριξη τη πολιτεία, εξελίσσει το χρονοδιάγραμμα εμπρόθεσμα και μάλιστα ο δρόμο τον οποίο παρακολουθώ συχνά και καθημερινά είναι σε πολύ καλό στάδιο. Εκτό το τούνελ, το οποίο δεν έχει αναζηλωθεί ακόμα. Ε, τελικά, τελικά με αυτό το έρμο το τούνελ, τι <σχελή> ναι, να και θα γίνει. Θα... Χτε ο το Περιφερειάρχησε, τι μα είπε. Γιατί ότι ότι δεν έχει κλειδώσει. Να... Ναι. Αλλά, ναι. αλλά όχι, δεν έχει κλειδώσει. <σχελή> μα είπε ότι είναι αισιόδοξο. Έχει κλειδώσει, δεν έχει αναζηλωθεί. Ναι. Γιατί ναι. εγώ θεωρώ ότι όλα τα πρόδρομα έργα και όλε οι επιπρόσθετε εργασίε είναι δομημένε πάνω στο δεδομένο ότι θα γίνει το τούνελ. Αν δεν γίνει το τούνελ, δεν προλαβαίνουμε να δώσουμε το δρόμο, δεν μπορεί να υπάρξει παράκαμψη μέσω των ασκών, πότε θα γίνουν τα έργα. Άρα θεωρώ ότι επίτσιτε ω ο νουπο θα υπάρξει και αυτή η ανακοίνωση. Η οποία κρεμεί. Και ξεσυνούν και τα υπόλοιπα κομμάτια. Χερσόνησο Νεάπολη, mm. Νεάπολη έζησε. Εκεί Λυμπόνα. τώρα Λυμπόνα. δεν είχαμε φουρνέλα, δεν είχαμε εκεί. Α, μπράβο. Εδώ στο Χερσόνησο Νεάπολη τώρα έχει εγκατασταθεί πάνω από το κουτουλουφάρι το εργοτάξιο. Έχει εγκατασταθεί επίση στην περιοχή Μιλάτου uh -huh. πριν το Σελινάρι για να ξεκινήσει η διάνοιξη των τούνελ. Δύο δίδυμα τούνελ, τα οποία με κυλαδοζέφερε θα συνδέσουν αυτέ τι περιοχέ. Εκεί τα εργοτάξη, γιατί εσεί έχετε πάει προφανώ. Είναι έτσι δυναμικά εργοτάξια που λέμε με, πολύ Με ναι. πολύ σύγχρονα μηχανήματα, δυνατά μηχανήματα που θεωρώ ότι αυτά αποδίδουν. Τώρα η οδοπία θεωρώ ότι είναι εύκολη. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο είναι η διάνοιξη των mm. σειράγγων και οι γέφυρε οι μεγάλε οι οποίε θα γίνουν. Mm. 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 Όταν υπάρχουν πόροι, όταν υπάρχει δυναμικό, <laughs> όλα γίνονται. όλα <laughs> γίνονται. Αλλά το... θα πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον, γιατί ο δρόμο δυστυχώ πάνω από το κουτουλουφάρι και το Πισκοπιανό γίνεται με επίχωση βόρεια. Mm. Άρα θα πρέπει το μέτωπο που θα φαίνεται κάτω από το λιμάνι να είναι κατά τέτοιο τρόπο σωστά τοποθετημένο, να μην έχουμε περιβαλλοντικά προβλήματα και ακραίε καταστάσει/επιπτώσει προ το περιβάλλον. Και να μην χάσουμε και αυτέ τι όμορφε περιοχέ. Ε? Είναι παραδοσιακή η ε, Πρέπει να του διαφυλάξουμε και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ναι. επισκέπτονται πάρα πολλέ φορέ από του τόπου. Επίση, είναι και άνθρωποι εκεί οι οποίοι βγάζουν μεροκάματα από εκεί και ζουν ε, από εκεί και θα πρέπει και σε... αυτοί να προστατευτούν. Και όλη η Κρήτη, όλο ο νομό, θεωρώ ότι είναι προσανατολισμένο εκεί, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Μπορεί να υπάρχει ο πόλο που λέγεται Δήμο Χερσονήσου, mm. αλλά υπάρχει η διασπορά mm. όχι μόνο προ τον νομό, προ όλη την Κρήτη. Mm -hmm. Εγώ προχθέ βρισκόμουν στα Χανιά για επαγγελματικού λόγου. Και μπορώ να σα πω ότι έκανα τρει ώρε να πάω στα Χανιά. Μεταφέρονται από εδώ προ Χανιά, από Χανιά προ εδώ. Λέει το νησί όλο κυκλοφορείται από τα μεγάλα κέντρα αφήξεων προ κάθε κατεύθυνση. Ψάχνουν του εναλλακτικού προορισμού, την ενδοχώρα, τον πολιτισμό, τη φύση. Ναι, γιατί είμαστε στο 2024, πια. Και... Είναι όλα στο κινητό μα. Υπάρχουν πολλοί και πολλέ διαθέσει και προσδοκίε. Άρα, πεδίο δόξη λαμπρών, το νησί προσφέρει όλα. Δρόμου ωραία φτιάχνονται, κύριε Δοξαστάκη. Το θέμα είναι με τη διευθέτηση των ομπρίων, τη, τα αντιπλημμυρικά, σοβαρό. τι γίνεται. Πολύ γιατί σοβαρό. και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Πλέον είναι αναγκαιότητα, mm. είναι κατεύθυνση. Mm. Τίποτα mm. δεν γίνεται αν δεν υπάρχει προηγουμένω οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων. Πολύ σωστά. Τα τρία μεγάλα ρέματα των γουρνών τη ανάληψη mm. και mm. το τρίτο που αφορά γουρ, Σερσόνη, Ομάλια, Σταλίδα. Το Υπουργείο έχει προχωρήσει στα τρία ρέματα, ολοκληρωθήκαν οι μελέτε και τώρα είναι στη διαδικασία τη διαβούλευση τη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Γίνονται έργα ανάσκεψη νότια, ε, περιορίζουν την ποσότητα του νερού και την ορμή, mm -hmm. και ω εκ τούτου εκτονώνονται, άρα δεν δημιουργούνται προβλήματα. Ο Δήμο, με προγραμματική σύμβαση που θα κάνει τι επόμενε μέρε με την περιφέρεια Κρήτη, για ένα ποσό περίπου 5 εκατομμυρίων, mm -hmm. θα αναλάβει ω διευθύνουσα υπηρεσία. Και η περιφέρεια ω προσταμένη αρχή για να δούμε και τα υπόλοιπα ρέματα τα οποία δεν συνδέονται μόνο με τη διαφύλαξη και προστασία τη περιοχή, αλλά δεν μπορεί να εκπονεί πολεοδομικό σχέδιο, αν προηγουμένω δεν έχει οριοθετήσει ή διευθετήσει τα ρέματα. Είναι πάρα πολύ σωστό. Εμά το τοπικό αναπτυξιακό και πολεοδομικό σχέδιο είναι σε διαδικασία εκπώνηση, mm -hmm. το έχει πάρει μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Είμαστε αισιόδοξοι και επιτέλου. Παρά το ότι είμαστε στο 2024, θα καθοριστούν οι χρήσει τη για να ξέρει ο καθένα τι χτίζει, πού χτίζει, πόσο χτίζει και με ποιου δρόμου. Το 2024. Έχουμε κάποια τέρμινα υστέρηση σε σχέση με τι άλλε χώρε. Αλλά πάμε μπροστά. Κάποια στιγμή είναι γάμου, κύριε Δοξαστάκη, κάνετε φέτο γάμου. Περιμένουμε και αρχέ Σεπτεμβρίου ενδιαφέροντου γάμου. Πόσου? Ενδιαφέροντε γάμου. Όπα, όπα, μισό. Μισό λεπτό και θα μας με δύο τα με... μα τα πει στον break. με ομόφυλα, ζευγάρι. Μα, να, να, να λέτε να, δύο σκοτσέζου, εννοείται κάτι που ξέρουμε, α πούμε. Όχι, έχουμε ένα ζευγάρι σκοτσέζο που θα του παντρέψουμε εμεί. Με εμείς. το καλό. Ωραία. Όχι, κρατήστε πάρα τα... πολλού γάμου. Κρατήστε μα, θα πείτε τώρα στο διάλειμμα. Δήμαρχη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.